Γιατί το λες αυτό? Το κάνω αυτό. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί πέρυσι το καλοκαίρι αποφάσισα δεν θα δουλέψω. Ήμουνα με το φίλο μου, οπότε πήγα να είμαι δίπλα του, πήγα στη Μύκονο, που παράτησε παντού. Αναγκαστικά θα φαινόμουν, δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθώ. Οπότε, και μόνος. Οπότε λέω, θα ανεβάζω και μόνο. Κάνει έτσι τα μαλλιά και βγαίνει από τη θάλασσα. Φοβερό. Δεν υπάρχει αυτή η παιδιά. Δεν έχει τραβήξει φίλο μου, Κατερίνα Θεοχάρη. Είναι, ναι. Είναι σαν να είναι οδηγό διαφημιστικό Μύκονο. Ναι, φοβερό. Βγήκε εντελώς τυχαία αυτή η φωτογραφία, ναι. Ναι. Λοιπόν, και οπότε αποδέχτηκα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσω. Πόσους followers έχει στο Instagram? Αρκετό. Γιατί βγάζει και ωραίε φωτογραφίε, δεν είναι μόνο το προσωπικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ φωτογραφία γενικά και με το Instagram. Δεν είμαι εγώ. Και με το Instagram, ξέρεις, σου δίνεται και ένα έναυσμα, μια αφορμή να λίγο παραπάνω να ασχοληθείς. Και αναγκάστηκες, γιατί λες ότι αναγκάστηκες? Αναγκάστηκα γιατί ούτως ή άλλως κάθε εβδομάδα με έβλεπα στα περιοδικά και στην Κέρυμ παραλία να ήμουνα και στο σπίτι να μην έβγαινα. Θα υπήρχα. Ούτως ή άλλως θα γινόταν. Θα γινόταν. Ναι. Οπότε λέω, αφού θα γίνει, δεν ανεβάζω και μόνη μου που μου αρέσουν αυτές, ας πούμε, πιο πολύ και οι δικές μου ή κάτι διαφορετικό. Έτσι. Επίσης, είδα και από είδα και κατάλαβα. Δηλαδή, μια φράση ενός φωτογράφου που παράτησε τη Μύκονο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Που ήμασταν στο δρόμο και πάει να βγάλει μια φωτογραφία και απομακρυνόμαστε τέλος πάντων. Κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, να αποφύγουμε. Και γυρνάει και μου λέει: ρε παιδιά, γιατί μας το κάνετε αυτό, μας κουράζετε? Αφού θα την κάνουμε κολλάζ και θα βγείτε δίπλα. Σωστό. Τι το παλεύετε? Και μετά προχωρούσα και λέω: έχει δίκιο, έχει. Πόσο δίκιο έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι αστείο που είναι. Και έχει κάποιο νόημα. Ακριβώς. Οπότε έκατσα, λέω: έλα, βγάλουμε μία. Και έτσι έγινε η αρχή. Αλλά πρέπει να αισθάνεσαι και καλά με τον άνθρωπό σου και εννοείται. Πιο ασφαλής για να το κάνεις. Δεν το έκανα πιο πριν, εννοείται. Απλώς και πλέον νομίζω το έχω παρατραβήξει και λίγο επίτηδες, να το κάψω, ώστε να μην ασχολούνται. Δηλαδή πλέον είμαι δεδομένη, θα πάω σε μια πρεμιέρα, θα βγω έξω για ποτό, θα πάω στα μπουζούκια. Θα βγάλεις μια φωτογραφία μόνος σου. Ναι, και ακόμα και αν δεν βγάλω, επειδή έχει βγει πολύ και γνωρίζω κόσμο σε αυτή τη σχέση, τα περιοδικά δεν πουλάνε τόσο εμένα αυτή τη σχέση μου, έχει λίγο. Είναι γνωστή πια και δεδομένη. Να ρωτήσω κάτι. Ο σύντροφος, ο οποίος δεν είναι άνθρωπος της δημοσιότητας, έτσι, δεν είναι δηλαδή ηθοποιός, δεν είναι τραγουδιστής, δεν είναι καλλιτέχνης, ας πούμε. Τον ενοχλεί αυτή η έκθεση που εμέσως, ας πούμε, τη χάνει κι αυτός? Κοίτα, προφανώς το πρώτο καιρό, ειδικά που δεν είχε αντιληφθεί και το μέγεθος του προβλήματος. Ναι, περισσότερο. Τώρα εντάξει. Προφανώς έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση, το έχει αποδεχτεί. Είναι κενό παιδί. Γελάει, αυτό δεν τα βλέπει κιόλας, νομίζω ότι ασχολείται. Πάντως, ακόμα και να τα δει, εντάξει, λέει, α, κοίτα πως είμαι εδώ χάλια ή α, εδώ είναι ωραία αυτή τουλάχιστον. Αυτά τα σχόλια, μέχρι εκεί δεν τον αφορά καθόλου αυτό το κομμάτι. Δεν τον συγκινεί. Πάντως, βλέποντας τις φωτογραφίες, εγώ καταλαβαίνω ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι, ευτυχισμένη. Βγάζεις ευτυχία. Δηλαδή, δεν είναι φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν επιτηδευμένα. Είναι και ωραίος άντρας, έτσι. Πού τον βλέπεις? Ρεφέ, δεν ξέρεις, είναι η οποία. Δεν σημαίνει ότι είναι στιγματισμός. Βλέπουμε οι άλλοι άνθρωποι. Εντάξει. Είμαι καλά και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση, έχει να κάνει γενικά με μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή μου, ας πούμε, που αποφάσισα να πάρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου, να ξεκουραστώ, να κάνω πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο ήτανε επιλεκτικές δουλειές, όχι. Εγώ τώρα θα το πω, το συζητούσαμε στο διάλειμμα, δεν το είχαμε συζητήσει στον αέρα τότε, στο Μόγκα. Στο Μέγκα. Στο Μόγκα. Που δεν φαινόταν εξωτερικά, πάντα είσαι όμορφη και λαμπερή, είσαι και μικρή ούτως ή άλλως. Και μου είπε στο διάλειμμα. Είμαι λίγο πριν από την υπερκόπωση. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Έχω πάθει υπερκόπωση, μου είπες. Είμαι λίγο πριν από την υπερκόπωση. Δηλαδή δεν μπορούσες να τα απεξέλθεις πια. Δεν μπορούσα. Και αυτό είναι το θέμα, δεν το καταλαβαίνει κανείς ούτε στη δουλειά και σαφώς, μου. Δεν καταλάβαινε κανείς. Είναι ευτυχισμένος ένας άνθρωπος. Δηλαδή, δεν γίνεται. Όταν είσαι ψυχικά τόσο κουρασμένος και εξαντλημένος και σωματικά, αλλά και ψυχικά ακόμα χειρότερα, που είναι πιο δύσκολο, δεν μπορεί να βρεις χαρά σε τίποτα. Και γι' αυτό φέτος. Δηλαδή, ότι δεν κάνω θέατρο για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί είπα όχι σε πολύ ωραίες δουλειές, σε φοβερούς σκηνοθέτες, με φοβερά cast και συντελεστές, σε musical, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε υπερπαραγωγές, σε ωραίες παραστάσεις, ωραία θέατρα. Και κάθε φορά που έπαιρνε κάποιο τηλέφωνο, ταραζόμουν λίγο. Έλεγα, όχι, τι θα πω τώρα, πώς θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι καμιά τρελή, θα νομίζουν είμαι 27, 28 χρονών, ότι τι, κουράστηκα εγώ που αυτοί είναι 50, ας πούμε, και δουλεύουν 40 χρόνια συνεχόμενα. Αλλά απ' την άλλη. Αν δεν τα έβρισκα ακόμα την εαυτό μου να θαρρύσω λίγο και να ξαναπάρω τις δυνάμεις μου και να συνταχτώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν ευχαριστιόμουν αυτό. Μάλιστα. Που κάνω. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Όχι, δεν μου άρεσε. Όλα βγαίνουν με μια κούραση, με ένα βάρος, με μια κόπωση. Και έλεγα, γιατί να το κάνω αυτό. Να σου πω, σε μια συνέντευξή σου δήλωσες ότι.